αυτής ο ξένος του Σωκράτου και της Μαρίας, κάτοικος άνδρου, γεννημένος το 1006 του 1941. Το κύριος επάγγελμά μου ήταν οικοδόμος. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Παράλληλα όμως είχα και το επάγγελμα του επαγγελματία ψαρά για να μπορώ να επιβιώσω και να ζήσω την οικογένειά μου. Από μικρός ήμουν σε βάρκες. Βάρκα που είχε ο πατέρας μου. Όταν απέκτησα κάποια χρήματα, αποφάσισα να κάνω μια βάρκα δικιά μου. Και επειδή η βάρκα που είχε ο πατέρας μου, η οποία καταδικάστηκε κάποια εποχή, αποφάσισα να κάνω μια βάρκα όμοια με αυτή που είχα μεγαλώσει. Και συμβουλεύτηκα τον πατέρα μου πώς θα την κάνω, πού θα την κάνω και τα λοιπά. Ο πατέρας μου είπε ότι θα πάμε στη Σύρα, σε έναν καράβο μαραγκό και θα φτιάξουμε τη βάρκα αυτή που θέλεις. Με τη φωτογραφία που έχουμε, αυτή που σου δείχνω τώρα. Πήγαμε στη Σύρα μαζί, του δείξαμε τη φωτογραφία του καραβομαραγκού, του Βλάμη Μιχαήλ, το 1971. Τη βάρκα την έφτιαξε ο καραβομαραγκός, την έστειλε. Εγώ με τον πατέρα μου ανέλαβα να τη βάψω, να τη φτιάξω, να την κάνω. Και από τότε μέχρι και σήμερα έχω αυτή τη βάρκα. Άγιος Ερμόλαος, Λεβολόγιο Άνδρου 142. Η βάρκα αυτή ξεκίνησε κοπηλάτη και με πανί. Πανί το οποίο είχε ράψει η σκορεμένη μάνα μου και είχε τα άρπουρα και τις αντένες βρει ο πατέρας μου. Εγώ όμως μετά ήθελα να την έχω τη βάρκα για επαγγελματική χρήση και δεν μπορούσα να ήμουν ούτε με το πανί αλλά ούτε και συνεχές κοπηλάτης. Πήρα μία μηχανή Stuart, εγγλέζικα, υδρόψυκτη, από τον Δημήτρη Τωράλια, τον εποπιστή Δημήτρη Τωράλια. Αυτή η μηχανή την είχε φέρει ο Ράλιας από ένα καναδέζικο Liberty, ιδιοκτησίας του. Την είχε βάλει στη δικιά του βάρκα, μετά αγόρασε μεγαλύτερη και αυτή την πουλούσε. Και την αγόρασα εγώ. Τη χρησιμοποιούσα με μπονάτσες πάντα, είτε με παραγάδια ρίχνοντας, είτε με δίχτυα ρίχνοντας ή με σιρτή. Τα ψάρια που έβγαινα ήταν για πώληση, επαγγελματική ήταν η ιστορία. Βέβαια, τρώγαμε και εμείς στο σπίτι, δεν τα δίναμε όλα, αλλά πουλούσα για να μπορώ να επιβιώσω. Η πρώτη βάρκα έχει το όνομα, είχε το όνομα αυτό που έχω σήμερα στην βάρκα Αθήνα. Και μάλιστα χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι ότι το όνομα της βάρκας ήταν σε σκαλισμένο ξύλο από τον ναυπηγό εκείνης της εποχής και αυτό το ξύλο το φέρει σήμερα η βάρκα αυτή απάνω της. Η πρώτη βάρκα, ο πατέρας μου με τον πόλεμο ήταν στην Άδρο. Δεν ήταν μπαρκαρισμένος. Με τα πολεμικά ο πατέρας μου μπαρκάρισε. Και έπιασε κάποια χρήματα και με αυτά τα χρήματα, γιατί τα χρήματα δεν ήταν μόνο για τη βάρκα που παρκάρισε, ήταν και για να ζήσουμε εμείς. Με αυτά τα χρήματα έφτιαξε εκείνη την βάρκα, την οποία χρησιμοποιούσε όταν ήταν ξέβαρκος να πηγαίνει να ψαρεύει. Για πάλι για επιβίωση. Τις βάρκες τότε αυτές τις χρησιμοποιούσαν και ως βάρκες μπαρκαρίσες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αν ξέρεις, ότι τα ποστάλια, τα επιβατικά πλοία ερχόντουσαν και φουντέρνανε αρόδους στην Άδρο. Και για να βγουν οι επιβάτες πήγαιναν οι βάρκες μέσα. Πήγαιναν πάνω. Οι μισές βάρκες πήγαιναν στη σκάλα και άλλες μισές πήγαιναν στον Μπαρκαρίσο που ήταν μεταξύ σκάλας και πρίμης μια μπουκαπόρτα που άνοιγε και έβερναν βαλίτσες, αποσκευές και εμπορεύματα. Το πιο σοβαρό από όλα ήταν το εξής, ότι αυτές οι βάρκες δεν πήγαιναν στο ρεμέζο στο λιμάνι. Αυτές οι βάρκες
ήταν σύρρεξη. Τι εννοώ λέγοντας σύρρεξη? Όταν το βαπόρι έφτανε στο Κόρθι, γιατί εμείς τότε είχαμε επαφή Πειραιά, Τίνο, Ιστέρνια, Κόρθι, χώρα. Αυτοί όταν ξέραν ότι έφτασε στο Κόρθι, υπολόγιζαν τις ώρες που ήθελε το βαπόρι για να έρθει στην Άδρο, έριχναν τις βάρκες ο πατέρας μου από το παραπόρτι. Άλλοι σπουργίτιδες, καβιάριδες και εσύ από την Αγία Θαλασσινή. Άλλοι λιάπηδες και εσύ από το λιμάνι, το Αμουδάκι, τη σημερινή προβλήτα που είναι στο, στο λιμάνι. Και αφού τελείωνε η δουλειά, πήγαιναν και έβγαλαν τους επιβάτες και τα λοιπά, αμέσως οι βάρκες έρναν ξανά έξω. Δεν είχαν ρεμέτζα όπως παλιά, όπως είχαμε εμείς. Όταν εγώ είπα του πατέρα μου ότι παπά τη βάρκα θα την πάω στο ρεμέτζα, μου λέει την έχασες παιδάκι τη βάρκα. Όμως δεν την έχασα. Η συντήρηση την κρατάει μέχρι σήμερα. Θυμάμαι Δημήτρη ότι με ρώτησες γιατί σε λένε ξεφαγιάστη. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του πατέρα μου. Ο πατέρας μου όταν εμπαρκάρισε μικρός και επειδή είσαι από ναυτικό νησί, ξέρεις ότι τα παιδιά τότε φεύγανε μικρά και πηγαίνανε στη θάλασσα. Όταν ήταν στην κουβέρτα και με κρύο και με τέτοια, έλεγε συνέχεια «Ξεπάγιασα σήμερα πάλι, ξεπάγιασα σήμερα πάλι». Και το «ξεπάγιασα, ξεπάγιασα» του μήνε το «ξεπάγιασα». Τώρα, να σου πω ποιος το είπε, ποιος τον έγραψε το όνομα, επιβάλλεται. Λοιπόν, το όνομα το παρεπίθετο αυτό το έδωσε ο Γιάννης ο Τερζάκης. Του Δημήτρη του Τερζάκη σήμερα του Ψαρά και καπετάνιου πριν γίνει σε σύνταξη, ο πατέρας. Αυτός είναι ο πατέρας μου στο κράτος του ξένου. Ήταν ενδοστρώμος και φαίνεται χαρακτηριστικά ότι η φωτογραφία είναι στην κουβέρτα. Φαίνεται και η μπίντα, η βάρκα που είχε ο πατέρας μου και αντικατέστησα εγώ με την καινούργια τη δικιά μου. Εδώ είναι η μητέρα μου, η αδερφή μου και εγώ. Είμαστε στο παραπόρτι, όπως λέμε ότι σέρναν τις βάρκες. Αυτή η φωτογραφία που σας έδειξα πριν, πίσω από αυτήν υπάρχει ένα κείμενο από τη μητέρα μου προς τον πατέρα μου που ήταν παρκαρισμένος και του λέει: «Σου στέλνω τη φωτογραφία μας να μας ειδείς, Χρυσούλη μου, καθώς και τον αρμόλα μας, να τον βλέπεις και να θαρρείς πως είσαι μέσα και χανεύεις. Γεια σου Σοκράτη μου».